με τον εφιάλτη όσο περνούν οι μέρες να αυξάνεται, με 5 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα και έχοντας ξεπεράσει το φράγμα, με τα κρούσματα να φτάνουν στα 125 ημερησίως, ο κορονοϊός φαίνεται πως καλά κρατεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στο χθεσινό κεντρικό δελτίο του Επιλογές, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, Δημήτρης Μπαλαξής, μετέφερε τα άσχημα μαντάτα και εξέφρασε φόβους ότι δυστυχώς τα κρούσματα τις επόμενες ημέρες θα αυξηθούν ακόμη πιο πολύ. Βλέπουμε ότι τα νούμερα αυξάνονται. Πάνω που είπαμε ότι σταθεροποιηθήκαμε λίγο στα 80 με 85, πάλι πιάσαμε τριψήφιο νούμερο. Αναμενόμενο. Εγώ δεν εκπλήττομαι καθόλου, το περιμένω και θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Αυτό το μήνα θα έχουμε πολύ υψηλή πίεση, ίσως και τον επόμενο. Δηλαδή αυτό πιστεύετε, ότι θα έχουμε τριψήφια νούμερα από εδώ και πέρα? Θα έχουμε, ναι. Δυστυχώς, διότι δεν τηρείται κανένα μέτρο, ο κόσμος συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει ο ιός. Υπάρχουν πολλοί ανεμβολίαστοι, οι οποίοι είναι οι κύριοι αναμεταδότες του ιού, οπότε είναι αναμενόμενα τα πράγματα. Ενώ μόλις την Παρασκευή, ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέφερε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι ότι ήταν μια δύσκολη ημέρα, καθώς τα κέντρα υγείας γέμισαν με μαθητές που πήγαν να υποβληθούν σε rapid test. Μπορώ να πω ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα, για να καταλάβετε ότι Τρίτη, Τετάρτη, ήταν μονοψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων που είχαμε στα σχολεία και σήμερα υπερτριπλασιάστηκε. Τι εννοείτε, δηλαδή φτάσαμε πού, στα 30? Ναι. Εβράζει ο τόπος δηλαδή, μου λέτε τώρα, κύριε Διευθυντά. Ναι, γι' αυτό και υπήρχε αυτός ο συνωστισμός και στα κέντρα υγείας και στο παλιό νοσοκομείο και στο... Παντού, όπου και αν γυρνούσαμε, βλέπαμε ότι εκεί που γινόταν rapid test ήταν πάρα πολλά, τα κρούσματα σήμερα, πολλά τα τμήματα. Λίγες ημέρες πιο μπροστά, ο Δήμαρχος Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης εξέφραζε την αγανάκτησή του για τους κατοίκους της περιοχής που, ενώ είναι πνιγμένοι στα κρούσματα, αρνούνται να εμβολιαστούν. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε βροντοφωνάξει, έχουμε κάνει, συμβουλεύουμε, προσπαθούμε. Ποιος μας ακούει? Σήμερα το βρήκαμε στο νοσοκομείο. Ναι. Και έκανα μια κουβέντα περί αυτού. Λοιπόν, δεν βρίσκεται λύση το πρόβλημα, δηλαδή εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε τείχους. Ναι. Κυριολεκτικά δηλαδή, όσο και αν προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να πείσουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, δεν πείθονται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή ίσως γίνεται κάτι διαφορετικό. Τριτοκοσμικό, εξωκοσμικό, να το πω, όχι τριτοκοσμικό, εξωκοσμικό. Ναι. Τα έχουμε ξαναζήσει πρόσφατα πάλι και σε άλλες κοινότητες. Επομένως, δηλαδή, δεν βγάζουμε άκρη. Προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τα ποσοστά και δεν μας δίνεται δυνατότητα, γιατί η συμμετοχή είναι ελάχιστη. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στον Προβατά Σερών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Γιώργο Νικήτα, ο οποίος ανέφερε και αυτός με τη σειρά του πως οι κάτοικοι και δεν εμβολιάζονται, αλλά και κυκλοφορούν ενώ νοσούν. Πολλοί κάτοικοι του Προβατά είναι ανεμβολίαστοι και από τους ανεμβολίαστους πολλοί έχουν προσβληθεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν αρνητές. Δεν ξέρω κατά πόσον συνεχίζουν να είναι αρνητές, δεδομένου ότι έχουν κολλήσει και μάλιστα με σοβαρά συμπτώματα. Πολλοί έχουν φύγει, πήγανε στο νοσοκομείο και όταν επανήλθανε στο σπίτι τους ξαναγυρίσανε πάλι στο νοσοκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πείθονταν. Και όλα αυτά συμβαίνουν με ρυθμούς τρελούς, με τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές να είναι καθημερινές και από το Σεπτέμβριο έως τώρα να έχουν φύγει από τη ζωή πάνω από 70 άνθρωποι. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ανεμβολίαστοι. Έχουμε φτάσει δηλαδή στα 70 άτομα περίπου από 1 Σεπτεμβρίου που πέθαναν και οι ανεμβολίαστοι είναι 4 ή 5. Εδώ έχω είναι ή 4 ή 5. Πιο τρανή απόδειξη από αυτό για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν μπορεί να υπάρξει. Σε ένα νομό με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, όλοι οι ειδικοί κάνουν έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν. Φωνεί βοώντος όμως εν τη ερήμο,
από ό,τι φαίνεται, καθώς δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ανταπόκρισης μέχρι στιγμής. Κύριε Μπαλαξή, λέμε, ξαναλέμε για τους εμβολιασμούς, βλέπουμε όμως ότι οι σεραίοι πολίτες δεν πείθονται. Εντάξει, επιλογή τους είναι, αλλά δυστυχώς εμείς τραβάμε το ζόρι αυτής της επιλογής. Υπάρχει ένα και μοναδικό όπλο, το εμβόλιο, εφόσον δεν θέλουν να του κάνουν χρήση, θα κολλήσουν σίγουρα οι περισσότεροι, θα αρρωστήσουν. Αυτή όμως η επιλογή απόκτησης της ανοσίας θα έχει πάρα πολύ μεγάλο φόρο. Τα ποσοστά είναι τα περισσότερα μη εμβολιασμένα. Και όταν λέω τα περισσότερα, εννοούμε για τα 2/3 και άνω. Όχι ότι και οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν και μάλιστα πάρα πολύ βαριά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα και μοναδικό πράγμα, ένα μήνυμα. Μην βγάζετε τις μάσκες. Είναι κουραστικές, δεν λέω. Πολλές φορές και κεφαλαλγία δημιουργείται, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτές. Θεραπεία για τον κορονοϊό δεν υπάρχει. Μην ακούτε αυτά που λένε διάφοροι. Αν θα υπάρξει κάποτε, θα περάσουν πολλά χρόνια. Όπως δεν υπάρχει θεραπεία για κανέναν ιό. Το μόνο που έχει σημασία είναι η προφύλαξη. Και η προφύλαξη, θέλουμε δεν θέλουμε, δυστυχώς γίνεται μόνο με τον εμβολιασμό. Αν ακολουθήσουμε και την ιερήση των αρχαίων προγόνων μας, κάλιον το θεραπεύειν, το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των συνανθρώπων μας, να προσέξουν το ζήτημα του εμβολιασμού και κυρίως του εμβολιασμού των ηλικιωμένων γονέων τους. Γιατί αν κάποιος θέλει ή δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, εντάξει, με το ζόρι δεν γίνεται. Αλλά τους γονείς του δεν είναι σωστό να τους αποτρέπει. Όσο και απομονωμένους να τους έχει, όσο και να μην έρχονται σε επαφή με κόσμο, κάποια στιγμή ο ιός θα τους βρει. Και εκεί οι πιθανότητες επιβίωσης που έχουν είναι πολύ μικρές. Επομένως, λυπηθείτε τους γονείς σας. Εσείς αν θέλετε κάνετε, αν θέλετε μην κάνετε. Λυπηθείτε όμως τους γονείς σας. Είναι κρίμα να χάνουμε ζωές και συνέχεια γίνεται αυτή η κατάσταση. Να κινηθούν να εμβολιαστούν. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτή όλη η κατάσταση, τη στιγμή που έχουμε ένα όπλο, το εμβόλιο, που μας προφυλάσσει σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον να μην έχουμε θάνατο. Ο κόσμος να κινηθεί, να εμβολιαστεί, πρέπει να το καταλάβουν.